εντός και εκτός συνόρων, με τη Μαρία Λίλα. Μια προσφορά των ασφαλιών Μινέτα. Εντός και εκτός συνόρων, στη δίνη των γεγονότων που τρέχουν και των ανθρώπων που φεύγουν και έρχονται. Σε αναζήτηση φιλόξενης γης. Σε μια ξενιτιά για ορισμένους βάσανο και για άλλους βάλσαμο. Από τη μακρινή σε εμάς Αυστραλία, ο Δημήτρης Καμετόπουλος την ημέρα εργάζεται ως εκπαιδευτικός στο Σίδνεϊ και το απόγευμα μεταφέρει καθημερινά, ραδιοφωνικά και διαδικτυακά στους Έλληνες της Διασποράς στα νέα της χώρας μας από τη συχνότητα του SBS. Το Casual Greek Radio, στο οποίο έχει την ευθύνη της παραγωγής και παρουσίασης, μεταδίδεται για 2 ώρες, 4 με 6 το πρωί ώρα Σίδνεϊ, από τα μεσαία. Εμείς έχουμε μπει ήδη στην άνοιξη. Την περασμένη εβδομάδα γιορτάσαμε, μάλλον μπήκε η... σημαδεύτηκε η εποχή, τέλος πάντων, με την ιαρινή ημερία. Και βαίνουμε ολοταχώς για τα μέσα της άνοιξης. Εδώ ο καιρός έχει τα πάνω κάτω, όπως ήρθε κάθε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Στο Σίδνεϊ παραμένει έντονη η δράση της ελληνικής παροικίας. Έχουμε ένα μεγάλο κύμα προσφύγων ξανά προς την Αυστραλία από το 2010, τελικά όμως πολλοί απογοητεύτηκαν. Όντως έχει παρατηρηθεί μια αυξητική τάση ελλαδιτών μεταναστών, νέων μεταναστών ή νέων φερμένων, όπως τους ονομάζουμε εμείς ομογενείς εδώ. Βέβαια, να πούμε το εξής, ότι όσοι γυρίζουν στην Αυστραλία είναι εκείνοι οι οποίοι είναι κάτοχοι Αυστραλιανών διαβατηρίων. Δηλαδή είναι οι Έλληνες που γεννήθηκαν εδώ στην Αυστραλία, φύγανε σε ηλικία 5, 6, 10 χρονών. Είναι δηλαδή οι λεγόμενοι μετανάστες δεύτερης γενιάς. Σωστά, ακριβώς. Οπότε αυτοί είναι κάτοχοι Αυστραλιανών διαβατηρίων. Αυτοί δεν έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Το θέμα η έβρεση εργασίας δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο γεγονός και εδώ στην Αυστραλία. Κάπου αγγίζει. Έχετε ανεργία, αλλά σε μονοψήφιο, νομίζω, αριθμό. Γύρω στο 6 με 7%. Οπότε νιώθουμε και κάποια, πώς θα το πούμε τώρα, μια τάση κρίσης και στην Αυστραλία. Δεν είναι όποια ρόδινα, δεν είναι η Αυστραλία που ήταν πριν από 30-40 χρόνια που υποδεχόταν τους μετανάστες με ανοιχτές τις αγκάλες. Μες στην κοιλά, όπως τα λέω, μες στην κοιλάδα των τεμπών, φόβος των μηχανοδηγών, είναι ένας γέρο, όπως τα λέω, είναι ένας γέρο πλατανός, μάγκουφης και παραφορός. Που πίνει απ' το, όπως τα λέω, που πίνει απ' το θολό νερό του ποταμού το ιερό, πίνει κι απλό, όπως τα λέω, πίνει κι απλό νηρίζωμα βάθια μέσα στα νύποτα. Κι όποτε πέ, όπως τα λέω, κι όποτε παίρνει ανάποδες, γέρνει και πέφτει στις γραμμές, πιάνει το τρένο, όπως τα λέω, πιάνει το τρένο από ταυτή, μη την περνάς τη γευγελή. Μένα μου το, όπως τα λέω, μένα μου το ποπίνιος, το μυστικό φλιαρός, πως ήταν να, όπως τα λέω, πως ήταν άνθρωπος παλιά κι είχε παιδιά στη ξενιτιά. Εντός
και εκτός συνόρων, στη δίνη των γεγονότων που τρέχουν και των ανθρώπων που φεύγουν και έρχονται. Σε αναζήτηση φιλόξενης γης. Σε μια ξενιτιά για ορισμένους βάσανο και για άλλους βάλσαμο. Σας ακούω. Τις θέλω. Και τις δύο. Mm-hmm. Πώς μπορώ να τις κρατήσω? Δεν μπορώ απλά να συντηρώ και τη μία και την άλλη. Δεν είναι απλά ότι τις θέλω. Mm-hmm. Τις χρειάζομαι. Και τις δύο. Κράτησε και τις δύο. Τώρα μπορείς. Κάνε μια ασφάλεια αυτοκινήτου Ασφαλώς Οδηγήν Ασφάλεια Μινέτα σήμερα και κέρδισε 10% έκπτωση για κάθε επιπρόσθετο συμβόλαιο σκάφους και κατοικίας. Ασφάλεια Μινέτα. 40 χρόνια τώρα. Ασφαλίζει ό,τι αξίζει.